Hello! Λοιπόν, μάγες μου, είμαστε για ακόμη μία φορά και μία περιπέτεια. Λογικά στον τίτλο έχετε σποιλαριστεί για το τι πάει να παιχτεί, τι πάει να γίνει αυτή τη στιγμή. Είμαι εδώ πέρα, έχουμε τον Βαγ πίσω στα πίσω καθίσματα, κρυμμένο το Βαγδέδες. Και είμαστε με την Εύα, κατευθυνόμαστε προς τη Θεσσαλονίκη. Θα κάνουμε μια μικρή στάση στη Λαμία, να κάνουμε ένα βιντεάκι του πάνω με τον Γιώτσαρο. Και μετά συνεχίζουμε καθοδόν για Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη μας περιμένει ο Μάρκος. Έχει ακόμα χιόνι, είμαστε κομπλέ. Θα τα πούμε προς τη Λαμία. Λοιπόν, μάγκες μου, φύγαμε από το Γιώτσι. Είμαστε κοντά στη Λάρισα. Θέλουμε άλλες 2,5 ωρίτσες για Θεσσαλονίκη. Σταματήσαμε, βάλαμε βενζίνες, γεμίσαμε. Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, μόλις φτάσαμε στην Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω γιατί οδηγάνε όλοι τους πάρα πολύ περίεργα. Νομίζω ότι όλος ο δρόμος είναι δικός τους για τα. Ναι, συμφωνώ. Πάμε προς Καλαμαριά, σε κανένα 5 λεπτάκι είμαστε στην Καλαμαριά και τα λέμε στο σκάφος λιγάκι για να το δείτε να γίνει λίγο η φασούλα. Μάγκες, είμαστε πάνω από 6 ώρες και κάτι στο δρόμο. Θέλω να κάτσω, βασικά να κάτσω ακίνητος αλλά όρθιος. Οπότε ναι, λοιπόν, τα λέμε σε λίγο. Και δύο βελάκια που δείχνουν αριστερά και δεξιά. Τέλεια, ποιο να πατήσω. Ωραία, το πάτησα. Τι? Δεν βλέπω την ώρα. Κάτω μου ακριβώς από την ώρα έχει ένα τετράγωνο. Τέλεια, το πατάω. Starting. Τέλεια. Λοιπόν, μάγκες μου, μόλις φτάσαμε επιτέλους. Πάμε λιγάκι να σας δείξω λίγο το σκηνικό, πώς είναι περίπου μέσα. Εδώ πέρα έχουμε κουζινούλα, τουμπάνι κομπλέ. Δεν νομίζω ότι χρειαστούμε. Πάμε τώρα να τσιμπήσουμε κάτι έξω. Το σαλονάκι μας που θα αράξουμε ανοίγει, κλείνει κλπ. Πολύ τουμπάνο για να αράξουμε, να περάσουμε εδώ την νύχτα για να είμαστε ωραίοι. Παραθυράκια τα οποία δεν νομίζω ότι θα χρησιμοποιήσουμε γιατί έχει πάρα πολύ κρύο, μάγκες. Ευτυχώς που έχει θέρμανε οι μάγκες μου, διότι θα είχαμε πεθάνει. Λοιπόν, έχει τρία δωμάτια. Το ένα είναι αυτό. Είναι λίγο κλειστοφοβικά γενικά. Η κατάσταση μπορώ να ομολογήσω. Το ένα δωμάτιο είναι αυτό. Έχουμε άλλα δύο δωμάτια, τούμπανα και σπέσια. Το οποίο θα μείνει στο ένα ακόμα δέντες. Το οποίο είναι τούμπανο όμορφο και ωραίο. Εδώ πέρα είναι και του Μάρκου. Μα είναι πάρα πολύ κλειστά. Το βλέπω. Και έχει μια super duper τουαλέτα με τζακούζι. Και είναι λίγο μικρούλα η τουαλέτα. Αλλά εντάξει. Πώς λες, θα εξελιχθεί η νύχτα, Μάρκο. Η νύχτα πρέπει να εξελιχθεί. Πρέπει να αλλάξουμε σπότ. Έτσι θα γίνει το βίντεο, έτσι τέρμα τηλεόπτη. Εννοείται. Να πάμε μετ, να το ξέρεις. Να φύγουμε από εδώ πέρα μέσα, γιατί εδώ πέρα μέσα θα φύγει μια μικρή τρύπα. Δηλαδή, άμα δεις ένα δωμάτιο. Μα δεν κουνάει πάρα πολύ. Ναι, στη φωτογραφία έτσι όπως το βλέπαμε, ρε φίλε, βλέπουμε ένα δωμάτιο τεράστιο. Λέμε εντάξει, χωράμε. Αλλά άμα δεις ένα σαν ένα κλουβί, νομίζω πως σήμερα τώρα να φύγουμε. Βαγ λέγε. Πρέπει να αλλάξουμε, φίλε. Να αλλάξουμε σπίτι. Το project σήμερα είναι να φύγουμε από το σπίτι. Ναι, αυτό. Να σου πω, εγώ έχει ρε. Δεν έχουμε μπρίζα, πρώτα. Ποια μπρίζα, ρε μαλακά, είσαι σκάφος. Ποια μπρίζα. Δεν έχουμε ούτε μπρίζα, ούτε τίποτα. Σταμάτα ρε, δεν έχει μπρίζα, δεν ακούς. Αυτό το κινητό μου ρε μαλακά, φέρ' το εδώ. Ένα στο πλήνο μία. Ποιο να πλύνεις. Το κινητό μου, το κινητό σου. Λοιπόν, θα τα πούμε σε λίγο. Πάμε. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα, λέει. Για πες. Day 78, κολλημένε σε ένα πλοίο. Μα έχουν απαγάγει. Νομίζω έχει έρθει η ώρα να βουτήξουμε στη θάλασσα. Κολώνεις. Δες εδώ πέρα τι έχουμε σπατάρει. Τι παίζει εκεί πέρα, μπρο. Δες εδώ, φίλε. Νότος. Ψήρισμα θα φύγει αυτό, να ξέρεις. Αυτό το έχουμε πάρει και το έχουμε πιει. Το βρήκαμε, το μεγάλο. Είναι για που είναι το βρει. Καταλαβες. Είναι το τυχερό. Έχω να κάνω μια ερώτηση, ρε φίλε. Γιατί τα καράβια, κότερα, σκάφ, πώς λέγεται αυτό εδώ το πράγμα που βρισκόμαστε. Τουαλέτες είναι τόσο απέσιες, ρε φίλε. Και στο αεροπλάνο είναι και γαμπές. Το αεροπλάνο είναι πολύ κομπλή τουαλέτα. Ούτε τέτοιο. Ρε φίλε, να τους δείξω λίγο πώς δουλεύει. Ξεκάθαρα, δείξε. Μανιβέλα, μπρο, ξεκάθαρα για να πάω να κόψουμε ξύλο. Θέλω να φαίνω. Πρώτα να φαίνεσαι τι είχες να φέρεις. Να φαίνομαστε και οι δύο μαζί. Κάτσε, να πάω τώρα να πιάσω πλάνο. Λοιπόν, για να δουλέψει τουαλέτα, θέλετε να τραβήξετε κατά ανάγκη εσείς, ωραία. Πρέπει να πάρετε αυτό και να ξεκινήσετε. Να κάνετε αυτό εδώ. Και αφού έχουν φύγει όλα, γυρνάτε τον διακόπτη ώστε να φέρει νερό τώρα. Και ξεκινάμε πάλι. Ολόκληρο flow, έτσι. Και το γυρνάς και δεξιά και είσαι έτοιμος. Πας να πλύνεις και τα χεράκια σου. Τέσσερα άτομα είμαστε, ναι. Θα έρθουμε τώρα. Άμα θέλει, έχουμε κότερ να τα αλλάξουμε. Λοιπόν, μάγκες μου, επειδή έχει πάρα πολύ κούνα, ήρθαμε να πάμε σε ένα ξενοδοχείο να μείνουμε. Ο Βαγδέδες δεν είναι πάρα πολύ χαρούμενος. Δεν εξελίσσεται η νύχτα όπως την περίμενε. Γιατί ρε φίλε, τι έχεις πάρει? Το χειρότερο Airbnb που έχω πάρει ποτέ. Όντως. Ναι. Εσύ μέχρι πριν λίγο θέλει να μείνουμε, ρε μπρο. Ισχύει! Τι συνέβη τώρα! Και θες να. Το ότι είμαι κουρασμένος! Πριν. Ρε κουνάει πάρα πολύ τώρα. Να ξεράσω, ρε μπράδερ, γι' αυτό. Μαν κουνάει πάρα fucking πάρα πολύ. Επειδή αυτά τα πράγματα εγώ δεν τα συγχωρώ. Ωραία. Ασυγχώρε τα πράγματα. Ωραία. Να είναι καλά το γαλάκι μας. Εδώ το καλύτερο από τον Νότο. Έχουμε φύξει ξενοδοχειάκι και με κρασάκι εξτρά. Το έχουμε πάρει, το έχουμε πιει. Να είναι καλά. Βίβα στον Νικολάρα μας.
Πώ θα βγει από εδώ, ρε μπρο. Ναι, εδώ είναι επαγγελματικό δέστρο. Ωραία, μπρο, επειδή εγώ δεν είμαι τόσο, πάτα εδώ. Ωραία, μαν. Πάμε! Παιδιά, μπορεί να είμαστε υπερβολικοί, αλλά έχει πάρα πολύ κρύο. Είναι να ξέρει ένα challenge όλο το βίντεο, ρε. Πάμε στο ξενοδοχείο και ελπίζω, ρε φίλε, να καταφέρουμε να κοιμηθούμε. Είμαστε μισό χιλιόμετρο μακριά. Είσαι έτοιμος. Αν είσαι έτοιμος και ύπνο. Μπρο, το πιστεύετε ότι είμαστε σε κάτι το οποίο δεν κουνιέται? Τι πας να κάνεις? Ας αρέσει. Το στρώμα είναι λίγο άβολο να πω. Λοιπόν, επειδή δεν ξέρει τίποτα, έχω πάρει και την Nike Air Jordan που σίγουρα θα του αρέσουν φουλ. Ετοιμάζομαι να το κάνω έκπληξη. Ας ελπίσουμε ότι θα του αρέσουν. Μπι! Έρχεσαι μία! Ωχ! Είναι τα πιο ωραία που βρήκα, δεν τα ίδια με. Ήθελα γενικά ένα κονιό παπούτσι. Σου πήρα κονιό ρουλάκι και έλεγα θα σου πάρω κονιό παπούτσι. Θέλω να καμπανίσω τώρα. Thank you. Λοιπόν, 9 η ώρα έχουμε πρωινό. Θα πάμε να φάμε τα λουκανικάκια μου το πρωί. Πρώτη θέα δεν δείξαμε όμως από εδώ, ε. Λοιπόν, ξυπνήστε. Εγώ έχω πιει, έχω φάει το πρωινό μου. Εγώ έχω κοιμηθεί μια ώρα. Είχε ωραίο πρωινό να ξέρεις το ξενοδοχείο. Α, βασικά και εσύ από το πρωινό. Το ξενοδοχείο. Εγώ τσίπησα ένα σπιτσάκι μικρό να έκασε ένα γαλοπούλο. Okay. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να αργώσουμε στη Θεσσαλονίκη. Θα πάμε βόλτα από το κότερό μα. Ο Μάρκος είναι σερή. Μόνο σε εμείς έχουμε πάρει την καδίνα, έχουμε κοιμηθεί φρέσ. Πω πω, εγώ ξύπνησα 3 ώρα, ρε. 3 ώρα το μεσημέρι. Ναι, αν και ξύπνησα κατά τις 10 μου φέρε η Εύα πρωινό. Σαν κοιμήθηκα καπάκια. Βασικά ξυπνάω, τρώω, ξανιμάμαι ρε. Τι έκανες κοιμώσου, εσύ είπες κοιμώσου να easy. Τώρα, ναι μπρο, τώρα εγώ άνετο. Ρε φίλε, δεν ξέρω, αισθάνομαι λες και έχουμε έρθει σε GTA αποστολή, κάτι πρέπει να κάνουμε. Σήμερα πάλι έτσι, ναι, σε αποστολήσει μου. Δεν δουλεύει ρε πρέπει. Δεν δουλεύει, το χάλασες ρε μαλακά πάλι. Κοίτα, δεν το κάψαμε κάτι. Να σου κάνω ρωτήσω, τα παράθυρα δεν τα είχαμε ανοιχτά χθες. Τι νοείς δηλαδή, άμα αφήσω εγώ το αυτοκίνητο ανοιχτό, ξέρω θα καεί μετά από λίγο. Άμα το αφήσα, αναμένω για. Τι λογική είναι αυτή. Ώρες. 7-8 ώρες. Τι έγινε, τι έκανες ρε. Φώτα ανάψτε. Ωχ, μπρο. Τι έκανες, ρε. Κάψαμε τα φώτα, μπρο. Τι να κάνω, να πάω για καφέ. Πόσα δίνεις, ρε, μπλάκα. Δεν δίνω κάτι εγώ. Γιατί. Το πετάει σαν ιδέα. Το πετάω σαν ιδέα. 70-30 και όλα τα έξοδα δικά σου. Μπορείτε να μπείτε μέσα στη Μαρίνα, εκεί πέρα που είμαστε είναι... Είμαστε στο σκάφος. Είμαστε σε ένα σκάφος. Εξαιρέτησε σκάφος. Α, από εδώ είναι το δωμάτιο που ποτέ κοιμόμασταν. Δύο καπετάνι. Πίσω αδερφέ! Ρε ξανά φύγει ο μαν. Προλάβουμε αλλά σε είδα εγώ φώνα τα παιδί. Να είσαι καλά, φυλακιά. Εντεξ, είμαστε πολύ κομπλέ. Βαγκ, πώς θα λες τα πράγματα? Καλά είναι ρε. Μπανά, το μπεργκεράκι μου. Δεν νομίζω το μπέργκερ μου αυτό. Πες μου λίγο τη γνώμη σου για το σκάφος. Όπου αρχίσουμε. Από που θέλεις. Αρχικά τα δωμάτια. Παίρνει κεφαλές. Περίμενα, σκοπεύει. Εσύ χθες όμως δεν έλεγες ότι έμεινε. Εγώ και σήμερα εμένα. Δεν έχω θέμα. Δεν ξέρω. Έχει πλήρω το τετράστερο, αλλά θέλει να μείνει εδώ. Θα μείνω στο κότερο. Κι εγώ, ναι. Παράπονά μου προ τι, σε αυτό το μέρος. Ναι, βασικά παράπονα. Χθες εσύ με έκραζες και με λέγεις περιβολικό. Έξω από το. Τώρα θα φας exposed. Ό,τι exposed. Ό,τι exposed. Ό,τι exposed. Κοιμήθηκα εκεί πέρα καλά. Όχι. Αυτό δεν είναι ψέμα. Κοιμήθηκα μια χαρά, αλλά θα κοιμούμε μια χαρά και εδώ. Όντως. Ναι. Είσαι σίγουρος. Εξιεροφός, ναι. Από πάνω σου. Δεν έχει θέμα, αυτό ήθελε. Μα δεν κατά, α, βασικά είναι τέλει, όντως. Αυτό ήθελε. Οχ. Λοιπόν, είστε έτοιμοι. Λοιπόν, ναι, το αποχαιρετούμε. Βάζ, βλέπεις. Τι πράγμα. Παπ. Γεια σας, τι κάνετε. Αποχαιρετάμε. Οπότε είναι παιδιά, ε. Σλέπ. Καλό κάνω. Ο τελευταίος κλείνει την πόρτα. Μαλάκα, έχεις αφήσει ανοιχτό το παράθυρο, ρε. Δεν πειράζει. Εδώ, ρε, μαλάκα, εδώ. Όχι αυτό. Αποχωρούμε γενικά από το... Από το σκάφος. Πάμε προς το ξενοδοχείο να ράξουμε λίγο, να κάνουμε κάτι στο Ήρθαμε για ένα χαλαρό κοκτέιλ. Είμαστε έτοιμοι για να συνεχίσουμε την κατάσταση. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή κατευθυνόμαστε προς κέντρο Θεσσαλονίκη. Μάγκη. Βασικά, γιατί κατευθυνόμαστε προς κέντρο. Κάστρα. Κατευθυνόμαστε προς κάστρα. Και έχει θέα και είναι όντως κάστρα και κάθονται. Είναι πολλές. Κάστρα όμως. Είναι κάστρα κανονικά. Τείχο γύρω-γύρω. Ήρθαμε να τσιμπήσουμε μαμά Τερέζα. Καλό! Λαμάει μαλάκα. Θα παρακινούμε και ως σπίτι. Πολύ καλό. Αδερφέ! Φίλε! Ε!
Και είμαστε έτοιμοι να αποχωρήσουμε, νομίζω. Πανέτοιμοι. Δεν ήρθε η ώρα. Έξω βρέχει, οπότε θα είναι περιπτυχώθηση η κατάσταση. Λοιπόν, χαιρετάμε και τον Μάργο. Φιλάκια πολλά, αλάνια μου. Καλό δρόμο να έχετε. Είμαι ψόφιος, Παναζούσα. Φιλάκια, φιλάκια. Τα λέμε, ρε. Μόλις γεμίσαμε με βενζινούλα και ήρθε η ώρα να ξεκινήσουμε το ταξίδι μας προς Αθήνα και να αποχαιρετήσουμε τη Θεσσαλονίκη. Και μάγκες και μάγκησές μου, αυτό ήταν το βιντεάκι για σήμερα, αυτό το ταξιδάκι μας. Είμαστε κανένα τετραωράκι από την Αθήνα αυτή τη στιγμή. Φτάνουμε, μας έχει πετύχει βροχούλα. Δεν μασάμε σε αυτά. Like, subscribe, τα γνωστά. Τα λέμε.